Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα στιφάδο. Αυτό το στιφάδο είναι μοναδικό, γιατί δεν έχει κρέας. Θα φτιάξουμε ένα στιφάδο με μανιτάρια. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τα μανιτάρια σας και στο τέλος να μην σας λείπει καθόλου το κρέας σε αυτό το φανταστικό στιφάδο που θα φτιάξουμε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα μανιτάρια στιφάδο θα χρειαστούμε 1 κιλό μανιτάρια σαμπινιόν, 3 με 4 κουταλιές της σούπας, ελαιόλαδο, 20 κρεμμύδια για στιφάδο, 2 φύλλα δάφνης, 1 στικ κανέλας, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 5 μπαχάρια, 2 γαρίφαλα, 2 σκελίδες σκόρδο, 50 γραμμάρια κόκκινο κρασί, 1 κύβο λαχανικών, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 100 γραμμάρια νερό, αλάτι, πιπέρι, 1 πρέζα μπούκοβο και 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ρύζι μπασμάτι, φρέσκια ρίγανη, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εμένα με διευκολύνει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ ένα τύπου wok τηγανάκι για να φτιάξω το στιφάδο, επειδή έχω τα μανιτάρια και θέλω να σοτάρω καλά τα μανιτάρια και μου είναι πιο εύκολο να τα γυρνάω. Άμα δεν σας κάνει το wok, μπορείτε να βάλετε μια flat σωτέ κατσαρολίτσα, κάνει και αυτή μια χαρά τη δουλειά του. Τώρα, έχω εδώ πέρα κρεμμυδάκια για στιφάδο. Είναι τα λεγόμενα σαλότς, φίλε Διονύση. Τα σαλότς είναι τα πιο ποιοτικά κρεμμυδάκια που μπορούμε να πάρουμε, γιατί έχουν φανταστική γεύση και είναι και το μυστικό της επιτυχίας για οποιοδήποτε στιφάδο φτιάχνουμε. Γιατί η γεύση που έρχεται στο στιφάδο έρχεται καθαρά από τα κρεμμυδάκια μας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε κρεμμυδάκια για στιφάδο, μπορείτε να πάρετε τα μεγάλα, τα κανονικά, τα κρεμμύδια, να τα κόψετε στα 4, να χωρίσετε τα φύλλα μεταξύ τους και να χρησιμοποιήσετε αυτά για να φτιάξετε το στιφάδο. Αλλά από γεύση δεν θα είναι το ίδιο, γιατί τα σαλότς, τα κρεμμυδάκια για στιφάδο είναι τα πιο ποιοτικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, αφού κάψει καλά το τηγανάκι μας, εδώ πέρα, θα ρίξουμε λαδάκι και θέλουμε να σοτάρουμε πολύ καλά τα κρεμμύδια μας. Πρέπει να καραμελώσουν, πρέπει να βγάλουν αυτή την υπέροχη γεύση που έχουν. Οπότε ρίξτε λαδάκι, μην το λυπηθείτε. Θέλουμε περίπου 3 με 4 κουταλιές της σούπας. Εδώ, ίσα-ίσα να υπάρχει και να καλύπτει καλά τον πάτο του τηγανάκι. Ρίχνουμε μέσα τα κρεμμυδάκια μας. Και σε περίπτωση που δεν ξέρετε να καθαρίσετε κρεμμυδάκια για στιφάδο, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι ο κλασικός, αυτός που έχουμε συνηθίσει. Απλά βγάζουμε σιγά σιγά με το μαχαιράκι γύρω γύρω τις φλούδες. Και ο δεύτερος είναι με το νεράκι. Παίρνουμε, βάζουμε τα κρεμμυδάκια μας μέσα σε νερό. Τα αφήνουμε για 3-4 ώρες και μαλακώνουν, οπότε ανοίγει πιο εύκολα η φλούδα που έχουν προς τα έξω. Τώρα, βλέπετε πόσο γρήγορα καραμελώνουν. Οπότε θα έπρεπε ήδη να έχω τα μανιτάρια μου έτοιμα. Οπότε πρέπει να κάνω γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο, πάρτε και κόψτε στα 4 τα μανιτάρια. Θέλουμε να μας δίνουν την αίσθηση ότι τρώμε φαγητό, ότι τρώμε κρέας. Οπότε δεν θέλουμε να τα ψιλοκόψουμε, γιατί θα γίνουν σάλτσα. Θέλουμε να έχουν ωραίο δάγκωμα και ωραία υφή. Γι' αυτό το λόγο τα κόβουμε στα 4. Βέβαια, άμα είστε πολύ extreme και θέλετε να βγάλετε ένα πιο ρουστικό αποτέλεσμα, μπορείτε να σπάσετε κατευθείαν τα χέρια όπως είναι και να είναι τελείως όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Σίγουρα στο μάτι δεν κερδίζουν τόσο, αλλά κερδίζουν στη μαγιά. Θέλετε να το παίξετε μάγκες ή να το παίξετε μάγειρες. Τι από τα δύο. Μπορείτε να κάνετε και τα δύο. Mix and match και να δείξω ότι είμαι μάγκας, αλλά και ότι μπορώ να κόψω με το μαχαίρι μου. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει τα πιο φθηνά μανιτάρια της αγοράς, τα button mushrooms όπως τα λέμε. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι μανιτάρια σας αρέσουν, μπορείτε να βάλετε πλευρό τους, μπορείτε να βάλετε καντερέλες, μπορείτε να βάλετε σέπες, μπορείτε να βάλετε ό,τι μανιτάρια βρείτε, άγρια μανιτάρια στην αγορά, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Άλλωστε, η κάθε ποικιλία μανιταριού έχει και διαφορετική γεύση, αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Είναι σαν διαφορετικά λαχανικά. Σαν να έχω κρεμμύδι, ντομάτα και αγγούρι. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχουν πάρει τα κρεμμυδάκια. Αυτό το χρώμα θέλουν να πάρουν, θέλουν να καραμελώσουν και μόλις καραμελώσουν, ρίχνουμε μέσα τα μανιταράκια μας. Θα φανούν αρκετά στην αρχή, θα σας φοβήσει και θα πείτε ότι κάτι λάθος έχετε κάνει, αλλά θα χάσουν από τον όγκο τους. Οπότε μας βολεύει πάρα πολύ να είναι έτσι το τηγάνι μας στην αρχή, γιατί άμα δεν είναι έτσι, στο τέλος δεν θα έχουμε τίποτα να φάμε. Τα μανιτάρια θα συρρυκνωθούν, οπότε θα μείνει το 1/3 από το φαγητό μας. Συνεχίστε να ανακατεύετε και σιγά σιγά τα μανιταράκια θα σοτάρονται και θα αρχίσουν να βγάζουν υγρά. Τώρα, τι έχω εδώ πέρα. Έχω πολλά ωραία καλούδια. Να χαμηλώσω λίγο τη φωτιά μου για να μην καεί το φαγητό. Και το πιο σημαντικό από όλα αυτά τα καλούδια που έχω είναι τα μυρωδικά μου. Για να φτιάξω ένα ωραίο στιφάδο, πρέπει να λογαριάσω σωστά τι θα βάλω μέσα από μυρωδικά. Λοιπόν, νούμερο ένα υλικό για να φτιάξω στιφάδο χρειάζομαι τι. Μπαχάρι. Το μπαχάρι είναι
μυστικό συστατικό και συστατικό κλειδί για να πάρω αυτή την υπέροχη γεύση που θέλω τελικά από το φαγητό μου. Νούμερο 2, γαριφαλάκι. Θα βάλω 2, 4, 5 μπαχάρια, 2 γαρίφαλα. Και επειδή ξέρω ότι με το σκόρδο όλοι δεν τα πάτε πολύ καλά, αυτό που θα κάνω είναι να βάλω τις 2 σκελίδες σκόρδο εδώ μέσα και ουσιαστικά θα τις αφαιρέσω καθώς θα βγάλω το φαγητό μου. Θα μου δώσουν ένα ωραίο άρωμα και στο τέλος θα τις βγάλω. Ανακατεύουμε λίγο τα μανιτάρια μας που και που. Εδώ. Τώρα, θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα και τη δάφνη και την κανέλα, αλλά επειδή μας αρέσει το σερβίρισμα να φαίνεται η δάφνη και η κανέλα, τα αφήνουμε. Βγάζουμε τα υλικά που ίσως να μην μπορούμε να βρούμε στο τέλος για να τα αφαιρέσουμε. Το μπαχάρι, ας πούμε, και το γαρίφαλο μέσα σε ένα τέτοιο κοκκινιστό που θα φτιάξουμε. Στο τέλος δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε, οπότε καλό είναι να τα βάζουμε σε ένα μπουκέ γκαρνί, ώστε να μπορούμε να τα αφαιρέσουμε εύκολα στο τέλος αφού φτιάξουμε το φαγητό μας. Τώρα, παίρνω ένα σκηνάκι εδώ πέρα και κλείνω το μπουκέ γκαρνί. Επαναλαμβάνω, έχω μόνο το σκόρδο μου, το μπαχάρι μου και το γαρίφαλο. Εδώ. Κάνω το μπουκάκι μου ωραία, κάνω τον κόμπο μου και είμαι κύριος. Εδώ πέρα ουσιαστικά είναι το τσαγάκι που θα ρίξουμε μέσα στο φαγητό μας. Θα κάνει όλη την ώρα, θα εμπλουτίζει τη σάλτσα μας με γεύση και στο τέλος θα τα αφαιρέσουμε. Θα κόψω γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εδώ. Οπότε πάει και αυτό μέσα. Εδώ. Τέλεια. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Θα προσθέσουμε μέσα τη δάφνη και την κανέλα. Εδώ και εδώ. Θα προσθέσω μέσα τον μπελτέ της ντομάτας. Άμα είναι δυνατόν να το σοτάρετε λίγο, καλώς, θα θέλαμε να το σοτάρουμε. Αλλά άμα είναι πολύ ποσότητα, είναι δύσκολο να το σοτάρουμε, το καταλαβαίνετε. Οπότε θα απλώσω λίγο εδώ, να μπορέσω να σοταριστεί λίγο μαζί με το τηγανάκι. Και τώρα ήρθε η ώρα του σβησίματος. Σβήνουμε με κόκκινο κρασάκι μέσα. Αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί. Να δέσει με τον μπελτέ ντομάτας, να αρχίζει να φτιάχνει μια υποτυπώδη σάλτσα. Και μόλις αρχίζει να δένει, προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Θα βάλω ένα ζωμό λαχανικών γιατί νηστεύουμε. Κάνουμε μια νηστίσιμη συνταγή. Σε περίπτωση που δεν νηστεύετε, μπορείτε να βάλετε και ζωμό κοτόπουλο. Θα προσθέσω μέσα την ντομάτα μου. Άμα φτιάξετε αυτή τη συνταγή προς το καλοκαίρι, τότε μπορείτε να βάλετε και φρέσκες ντομάτες μέσα. Άμα την κάνετε χειμώνα, καλύτερα να βάλουμε κονσέρβα που θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Και θα προσθέσω ελάχιστο νεράκι. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό. Τώρα. Έχω προσθέσει βέβαια το ζωμό μου, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε λίγο αλατοπίπερο. Θα προσθέσω λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και έτσι για μία σεξι αίσθηση προς το τέλος θα βάλω ελάχιστο μπούκοβο. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θα βάλω πολύ. Ίσα ίσα να υπάρχει ένα hint κρυμμένο μέσα στη συνταγή μας και να μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα στο τέλος που καίει και δεν καίει. Τώρα, καπακώνω. Χαμηλώνω τη φωτιά και σιγοβράζω για μισή ώρα με 40 λεπτάκια. Μέχρι ουσιαστικά να δέσει το φαγητό μου, να σωθούν τα ζουμάκια. Δεν βάζουμε δυνατά τη φωτιά, γιατί άμα βάλουμε δυνατά τη φωτιά, κατευθείαν θα εξατμιστεί όλη η υγρασία. Δεν θέλουμε να εξατμιστεί. Θέλουμε να ψηθεί το φαγητό μας μαζί με τα ζουμιά από τα μανιτάρια και την ντομάτα και ουσιαστικά όλα μαζί να ανταλλάξουν οι γεύσεις. Οπότε ραντεβού πίσω σε 30 με 40 λεπτάκια για να δοκιμάσουμε. Τα εσαλότ, σαλότς, είναι μικρότερα, πιο μαλακά και πιο γλυκά από τα κανονικά κρεμμύδια. Χρησιμοποιούνται πολύ στη γαλλική κουζίνα και δίνουν πιο εκλεπτισμένη γεύση στο φαγητό. Για να τα ξεφλουδίζουμε πιο εύκολα και να μην δακρύζουμε όταν τα καθαρίζουμε, τα κόβουμε στις άκρες και τα βάζουμε σε καυτό νερό για 3 με 4 ώρες. Και το φαγητάκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από οτιδήποτε σε στιβάδο υπάρχει με κρέας. Κοιτάξτε εδώ πόσο φανταστικό που έχει γίνει. Θα βγάλω από τη φωτιά, θα κλείσω τη φωτιά και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Θέλω πραγματικά να γευτείτε άμα θέλει αλάτι και πιπέρι και ίσως να προσθέσουμε κάποια γλυκύτητα. Γιατί? Γιατί βάλαμε μέσα την ντομάτα και τον μπελτέ. Τα κρεμμυδάκια συνήθως βγάζουν αρκετή ζάχαρη για να ισορροπήσουν το φαγητό μας, αλλά πάλι πρέπει να ελέγξουμε. Λοιπόν, για να ελέγξω λίγο τη σαλτσούλα κυρίως. Είναι πεντανόστιμο. Είναι πεντανόστιμο. Απλά, εγώ για το άρωμα, δεν θα ρίξω πολύ, μία κουταλιά του γλυκού μέλι, εδώ. Ίσα ίσα στο τέλος. Αυτό είναι. Δεν θέλω κάτι παραπάνω. Αυτό. Ανακατεύω. Προσέξτε να μην σπάσετε το στιφάδο σας. Θέλουμε να κρατήσουμε τη δομή του σαμανιταράκια μας. Γιατί άμα τα πιέζουμε πάρα πολύ, θα σπάσουν και θα διαλυθούν. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Έχουμε λίγο ριζάκι. Βέβαια μπορείτε να βάλετε ό,τι γαρνιτούρα θέλετε, ακόμα και σκέτο σερβίρετε αυτό το φαγητό με λίγο ψωμάκι. Αλλά επειδή είναι ένα νηστίσιμο φαγητό, θα πάμε με ριζάκι και από πάνω θα ρίξω αυτό το υπέροχο στιφάδο. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου.
Φανταστικό. Εδώ. Και την κανελίτσα σας είπα, την κρατάμε. Γιατί είναι ωραίο. Τη βάζουμε πάντα για δεκόρ. Και λίγα μυρωδικά. Εγώ θα βάλω λίγο φρέσκια ρίγανη. Να μυρίσει κιόλας ρίγανη. Και τι άλλο πρέπει να βάλουμε στο τέλος. Ελληνικό φαγητό χωρίς ελαιόλαδο στο τέλος δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Πάντα μα πάντα θα ρίχνετε λίγο λαδάκι στο τέλος. Είναι φάρμακο το λάδι μας και βέβαια είναι το πιο γευστικό σημείο της συνταγής μας. Λίγο πιπέρι. Και βουάλα. Ένα πιάτο υπέρ παραγωγή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Για τα μανιτάρια στη Φάδο. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε ένα βαθύ τηγάνι με ελαιόλαδο μέχρι να καραμελώσουν. Κόβουμε τα μανιτάρια σε 4 κομμάτια και τα προσθέτουμε στα κρεμμύδια. Φτιάχνουμε ένα μπουκέ γκαρνί με τα μπαχάρια, τα γαρίφαλα, τις κελίδες κόρδου, το δένουμε και το προσθέτουμε στο τηγάνι. Ρίχνουμε τα φύλλα δάφνης, την κανέλα και τον μπελτέ ντομάτας. Σβήνουμε με το κόκκινο κρασί και μόλις εξατμιστεί, προσθέτουμε τον κύβο λαχανικών, την ντομάτα κονκασέ, το νερό, αλάτι, πιπέρι, το μπούκοβο. Καλύπτουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε για 30 με 40 λεπτά. Στο τέλος, εκτός φωτιάς, ρίχνουμε το μέλι και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε ένα πιάτο το ρύζι μπασμάτι, προσθέτουμε από πάνω τα μανιτάρια στη φάδο, φρέσκια ρίγανη, λίγο ελαιόλαδο, πιπέρι και σερβίρουμε.